Ακριβώς. Mm. Αυτή η αντιπαράθεση άρχισε ουσιαστικά από τον περασμένο Μάρτιο όταν κάποιοι γονείς από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως ε, της ε, ΣΑΜΟΥ ε, δεν ήθελαν ε, να γίνει αυτή η δομή μέσα στο ίδιο το σχολείο, μέσα στο ίδιο το κτίριο δηλαδή, να υπάρχει μια δομή ε, υποστήριξης και εκπαίδευση με 14 συγκεκριμένα προσφυγόπουλα ε, εντό. Ε, του κτηρίου. Ε, αντιδρούσαν λοιπόν οι γονείς ε, αποφασίζοντας και αποχές ε, των ε, παιδιών τους από τα μαθήματα. Η συγκεκριμένη δασκάλη η οποία ήταν αναπληρώτρια ε, υποστήριξε τα προσφυγόπουλα μίλησε για δικαιώματα για ίσα δικαιώματα στην ε, εκπαίδευση και τη μόρφωση. Ο σύλλογος λοιπόν ε, γονέων και κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχολείου ζητάει από τη συγκεκριμένη δασκάλα 50.000 ευρώ καθώς όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η ίδια είπε με εξαιρετικά απάνθρωπο τρόπο... «Ρατσιστές είστε εσείς, θέλετε να κάνετε και τα παιδιά σας»... η δασκάλα απαντά ότι α, αυτό το πράγμα δεν το έχει πει ποτέ... διευκρινίζει ότι απλά όταν τα παιδιά εξέφρασαν φόβους... Α, ότι θα αρρωστήσουν συγκεκριμένα ακουμπώντας τα θρανία που ακουμπούν τα προσφυγόπουλα... του μίλησε για αγάπη ανθρωπιά και ισότητα στην εκπαίδευση. Αυτή Μάλιστα. λοιπόν η αντιπαράθεση έφτασε σήμερα μέχρι τα δικαστήρια όπου ακούστηκαν οι προτάσεις και από τις δύο πλευρές και μέσα σε 15 με 20 ημέρες θα έχουμε και τη σχετική απόφαση. Να σα πω ότι έξω από τα δικαστήρια βρισκόταν και η ΕΛΜΕ τη ΣΑΜΟΥ και άλλοι εκπαιδευτικοί σύλλογοι, οι οποίοι συμπαραστέκονται στην συγκεκριμένη δασκάλα. Η Μάλιστα, κατάσταση έκαναν αγωγή ναι, της. και ζητούν 50.000 ευρώ. Η κατάσταση όμω κατά είναι γενικά έκρηκτη στην ΣΑΜΟΥ. Είχαμε και άλλε κινητοποιήσει. Ουσιαστικά ζητούν να κλείσει εντελώ το... το, κέντρο φιλοξενία των προσφύγων και των μεταναστών. Ακριβώ ε, Βελίκα και σήμερα θα αναχωρήσουν από τη ΣΑΜΟ περίπου ε, 700 ετούντε άσυλο, οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Αττική και από εκεί σε δομέ ε, στην ε, ενδοχώρα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει, θα τους παραλάβει γύρω στι 7.30 το απόγευμα το ταχύπλο Πάρο Τζέτ. Ε, ε, να σας πω ότι σήμερα ζουν ε, 6.500 σε άσυλο, δηλαδή θα μεταφερθεί ε, περισσότερο από το 10% του σχετικού πληθυσμού. Επίσης όμως ε, οι ροές αυτές των προσφύγων και μεταναστών συνεχίζονται. Μέσα στις τελευταίες τρεις μέρες, δηλαδή από τις 18.10 έως και σήμερα τις 7 το πρωί, έχουν ε, διασωθεί 520 πρόσφυγες ε, και μετανάστες σε Αλεξανδρούπολη, Σαμο, Σαμοθράκη, ε, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Κό. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστούμε, πολύ. Ευχαριστούμε,